Και δίπλα μου έχω τον Χρήστο τον Χαλβατζάρα, αγαπητό φίλο, παιδικό, παλαιόφιλο, παλαιόφιλος, ο οποίος, εντάξει, έχει ακολουθήσει μια πορεία. Αυτός μέσα στο καλλιτεχνικό τομέα έχει γίνει εξαιρετικός ηθοποιός, που τον έχω παρακολουθήσει σε αρκετές δουλειές του. Τώρα πλέον και σκηνοθέτης, τα έχουμε όλα και συμφέρουμε, κύριε Χρήστο, καλώς ήρθες. Έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη δουλειά. Δεν δηλώνω σκηνοθέτης, δηλώνω σκηνοθετική επιμέλεια της συγκεκριμένης δουλειάς. Έτσι, το παίζεις ωραία. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Να πούμε λοιπόν, τον έφερα εδώ τον Χρήστο, όχι για κάποιον έτσι, γιατί ήθελα να σας δείξω τον Χρήστο, αλλά έχουμε μία παράσταση στις 27 του μηνός που θα κάνουμε. Επανάληψη της παράστασης που έκανες πάλι πριν από. Στις 12 και στις 13 πριν από 15 μέρες περίπου, ναι. Και είναι ιστορίες ανδρών. Βλέπουμε και την αφίσα της παράστασης. Ναι. Είναι... Που παρουσιάζεται στην Ανδρομέδα, στο μουσικό στέκι. Ναι. Το οποίο είναι και θεατρικό στέκι, από ό,τι έχω καταλάβει, η Ανδρομέδα πλέον. Με λίγη προσπάθεια, βεβαίως. Γίνεται. Λοιπόν, τι είναι, Χρήστο, οι ιστορίες ανδρών? Καταρχήν, είναι μια παράσταση βασισμένη σε δύο μονόπρακτα, δύο αγαπημένα κείμενα δικά μου, τις βλαβερές συνέπειες του καπνού του Τσέχοφ και την ημιτελή συνουσία του Κώστα Μουρσελά. Ένας και ένας Έλληνας. Και έχεις και εδώ λίγο επίκαιρο τις βλαβερές συνέπειες του καπνού, ή δεν έχει καμία σχέση με την επικαιρότητα πλέον? Σαν τίτλος έχει. Αλλά επί της ουσίας όμως αυτά τα δύο θεατρικά μονόπρακτα και μονόλογοι έχουν κοινή συνισταμένη τη σχέση του άντρα με τη γυναίκα. Τη γυναίκα σε όλες τις μορφές, είτε είναι μάνα, σύζυγος, ερωμένη, κόρη κλπ. Κοινή συνισταμένη. Μιλάμε τώρα για τον καταπιεσμένο σύζυγο, ο οποίος στο πρώτο μονόπρακτο βγαίνει με πρόσχημα μια διάλεξη για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού που τον διέταξε η γυναίκα του να την κάνει, και το μόνο που δεν λέει είναι αυτό. Λέει για τα βάσανά του και για τον πόνο του. Η αντίδρασή του είναι ότι αφήνεται στη ζωή του, σε αυτό που του συμβαίνει. Ο άλλος ήρωας του Μουρσελά, αυτός αντιδράει αλλιώς στην καταπίεση που νιώθει μέσα από το γάμο του, με την απιστία. Αυτό λοιπόν το κείμενο το επεξεργάστηκα και το διασκεύασα, να το φέρω λίγο στο σήμερα. Είναι κωμωδία-κωμωδία. Το πρώτο έχει ένα υποδόριο, έτσι, χιούμορ του Τσέχοφ. Το δεύτερο είναι κωμωδία-κωμωδία. Το έφερα λίγο στο σήμερα. Ο Μουρσελάς είναι διαχρονικός και αυτός. Ναι. Αγαπούσε πάρα πολύ τις γυναίκες ο ίδιος. Τις ύμνησε και στο θέατρο και στα μυθιστορήματά του. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν είναι μια κωμωδία-κωμωδία όπου βλέπουμε τον ήρωα την ώρα που πάει να απιστήσει. Έρχεται η γυναίκα του, το πηδάει από τον μπαλκόνι και η μάνα του, η οποία φυλάει τσίλιας όπως λέει για την ιστορία, τον εκβιάζει. Ότι να υπογράψει ότι δεν θα τη στείλει στο γυροκομείο προκειμένου να του πετάξει τα ρούχα. Λοιπόν. Μάνα σε άλλο ρόλο πλέον εδώ, Ναι. Πιστεύω ότι κατορθώσαμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο κείμενα σε μια ενιαία παράσταση, η οποία, όπως μας είπε ο κόσμος, άρεσε πάρα πολύ, αγαπήθηκε από το κοινό. Sold out οι παραστάσεις. Ναι, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό... Μικρός ο χώρος βέβαια, αλλά σημασία, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήταν ασφυκτικά γεμάτος. Μα είναι έτσι η παράσταση, δομημένη, σκηνοθετημένη, στημένη για τέτοιους χώρους. Και ούτε βαρετή χώρους. Παράσταση. Ευχάριστη παράσταση. Αυτό γιατί το, όταν αυτό... ακούμε, Χρήστο, συγγνώμη κιόλας, ναι. Όταν ακούμε μονόπρακτα και όταν ακούμε έναν άνθρωπο μόνο μέσα στη σκηνή, θεωρούμε ότι θα είναι κάτι βαρετό, θα είναι κάτι, ας πούμε, ποιητικό, τίλος, σαν ποιητική βραδιά. Αλλά εδώ τελικά όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει δράση. Δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, ένας ηθοποιός στην προκειμένη περίπτωση ο Χαλβατζάρας, αλλά στην όλη ιστορία συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος. Είναι γύρω στα 20 άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη δουλειά. Έτσι, προκειμένου να κάνουμε μια παράσταση η οποία, ναι μεν, θα έχει όλα όσα χρειάζεται μια θεατρική παράσταση, τα σκηνικά, τα κοστούμια, τις μουσικές, τους φωτισμούς, αλλά από την άλλη να βασίζεται στο λόγο.
Θέλει και... εκεί ιδιαίτερη προσοχή από σένα, ειδικά που, είσαι, ναι. που χειρίζεσαι το λόγο. Κοίταξε, Στέφανε, κάνουμε 2,5 μήνες πρόβα. Ναι. Έτσι, για αυτή την ιστορία. Δεν είναι εύκολο. Άντε, τα μάθαμε, τα είπαμε, βγήκαμε να τα πούμε. Και είμαι διπλά ευτυχής, πέρα από το ότι άρεσε αυτή η παράσταση, ευτυχής σαν βασικός συντελεστής αυτής της δουλειάς, αλλά και για τους συνεργάτες που είχα σε όλη αυτή την ιστορία. Ξεκινώντας από όχι μόνο τους βασικούς συντελεστές, αλλά και από τους φίλους που βοήθησαν να ιδιωτελώσει και με όλη τους την αγάπη συμμετέχοντας σε αυτή τη δουλειά. Τα σκηνικά και τα κοστούμια μας τα έκανε η πολύ σπουδαία πολυτίμη Μαχαίρα, με μια θητεία μακρά στη λυρική σκηνή. Την εξαιρετική μουσική σύνθεση την έγραψε ειδικά για την παράσταση Μάρο η Καρατόλο, που παίζει και πιάνο στη συγκεκριμένη παράσταση. Μάρο Καρατόλο. Ναι, γιατί και γνωστή μας από τα παιδιά μου που την είχαν και ως μουσικό. Ναι, χρόνια και, μουσικός, ναι, και δασκάλα στα μουσικά, σχολεία. Λοιπόν, όπου, γιατί η μουσική είναι βασικό. Τονίζει, σχολιάζει. Είναι ο άλλος, ο συμπροταγωνιστής σου η μουσική. Βέβαια. Όπως και ο φωτισμός, φαντάζομαι. Τονίζει, σχολιάζει, υπογραμμίζει το κείμενο. Ο φωτισμός είναι αυτός που... δίνει την ατμόσφαιρα να αναδεικνύουν ένταση, δίνει και, τα σκηνικά, και τα σκηνικά, ναι. Και τονίζει και τα σκηνικά τα οποία τα αναδεικνύει, φαντάζομαι. Βέβαια, και να σκεφτείς, κατορθώσαμε και δημιουργήσαμε μια ατμόσφαιρα με τα σκηνικά που έχει, με τα μέσα που έχει η Ανδρομέδα, και πετύχαμε την ατμόσφαιρα και εμείς το νιώσαμε, και εγώ προσωπικά, αλλά και οι θεατές. Από εκεί πέρα, βοηθώ σε αυτή την προσπάθεια, είχα τους μήνες των προβών την Ιουλία την Κούρτη, μια κοπέλα που μου βοήθησε πάρα πολύ στην επεξεργασία των κειμένων και λειτουργήσε και σαν βοηθός σκηνοθέτη στην περίοδο της προετοιμασίας και των προβών. Mm-hmm. Μοιραία λοιπόν μπήκαν στο παιχνίδι και τα παιδιά μου, έτσι, τα κείμενα του προγράμματος και το φροντιστήριο τα είχε η κόρη μου η Βίβελ, mm-hmm. που είναι φιλόλογος. Φωτογραφίες και δημόσιες σχέσεις έκανε η άλλη μου η κόρη, της Παντίου. Λοιπόν, η Στέλλα. Λοιπόν, το κάνατε γιατί... λίγο οικογενειακό, Μοιραία. Μοιραία. Τα παιδιά... Ο γιος ο Σεφ, με τι παίζει κανένα γεύμα. Ο Σεφ μας έστειλε delivery από την Ελβετία που είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, να τονίσω πάλι το που είπα ότι είμαι ευτυχής με τους συντελέστες. Ναι. Όπου απευθύνθηκα λοιπόν... νομίζοντας ότι κάποιοι άνθρωποι θα βοηθούσαν, όλοι με πολύ αγάπη πρόσφεραν αυτό που είχαν. Πολύ σημαντικός ήταν ο Στέλιος ο Καραγιώργος στο Μουσείο Τσιτσάνη, όπου γιατί πρέπει να πω, να ξεκινήσουμε μάλλον από εκεί. Ο βασικός συντελεστής ήταν η Ανδρομέδα και ο Αποστόλης ο Ρώσης, ο συμμαθητής μου. Ένας σπουδαίος επαγγελματίας, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Κάνει σοβαρές δουλειές και φέρνει και έχει κάνει ένα πολύ ωραίο στέκι. Βέβαια. Στέλνουμε γιατί... τα χαιρετίσματά μας από την εκπομπή εδώ. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί από τις πρώτες κουβέντες που είπαμε, την πρώτη στιγμή, αυτά τα συμφωνήσαμε με το στόμα και με τα μάτια, μέχρι το τέλος κρατήθηκαν, ας πούμε. Γιατί μου παραχωρούσε το χώρο τις καθημερινές να κάνω πρόβες εκεί. Δεν ήταν μια έτοιμη δουλειά, άντε να πάω να στήσω, κάνω μια πρόβα και να παίξω. Σωστό. Συγχρόνως λοιπόν τα Σαββατοκύριακα μου παραχωρούσε τη μικρή αίθουσα στο Μουσείο Τσιτσάνη ο Στέλιος ο Καραγιώργος. Για να μπορείς και εκεί να κάνεις τη δουλειά σου. Για να εκμεταλλεύομαι τα Σαββατοκύριακα που δεν μπορούσα στην Ανδρομέδα που είχε τα live. Λοιπόν, στο μικρό, ένας χώρος έτσι με πολύ δυναμική, Στέφανε. Την πρώτη φορά που πήγα, δηλαδή, δεν έπαθα να συνέλθω. Ναι. Στη μικρή αίθουσα εκεί που ήταν παλιά το επισκεπτήριο. Μιλάμε μέσα στις φυλακές. Ναι, στο διοικητήριο. Πολύ δυνατός χώρος, με μια ενέργεια τρομερή. Και συγχρόνως βέβαια ο άνθρωπος κάθισε μια ολόκληρη μέρα και μας πέρασε τις μουσικές μέσα από τα μηχανήματα, μας έκανε προτάσεις. Με όλη την αγάπη και αφελοκερδός ο Στέλιος, ο Καραγιώργος. Και αυτός φίλος. Φίλος καλός. Και μας βοηθάει πάντα σε ό,τι του ζητάμε. 100 χρόνων. Λοιπόν, η Αργυρούλα εσύ μου πρόσφερε 2 πίνακες της για να τους χρησιμοποιήσω στην αφίσα και στο πρόγραμμα, που νομίζω ότι τέριαζαν. Mm. Και από εκεί και πέρα, οι φίλοι τεχνικοί του Θεσσαλικού Θεάτρου, που απευθύνθηκα για τα κοστούμια, για μέρος των σκηνικών, παλιοί φίλοι και σπουδαίοι επαγγελματίες, που μου είπαν, έλα πάρε ό,τι θέλεις. Ο άλλος ο φίλος και συνοδοιπόρος, ο Παύλος ο Φυσαρίου, από την Καρδίτσα με το Θέατρο Όψης, μου παραχώρησε και αυτός υλικό για να μπορέσει να γίνει η παράσταση. Θέλω λοιπόν να πω ότι
Χαλβατζάρας δεν ήταν μόνο ο Χαλβατζάρας, πήγε μπροστά και συντόνισε αυτή την κατάσταση. Ναι, ήταν κι άλλοι. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα γινόταν αυτή η δουλειά. Backstage που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Πίσω από τη σκηνή, πολλή δουλειά. Αλλά ουσιαστική δουλειά, έτσι. Ουσιαστική. Χρήστο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στο θέατρο? Εγώ θεωρούσα ότι παραστάσεις προχωρημένες, γιατί αυτή είναι μια προχωρημένη παράσταση. Τώρα δεν μιλάμε για τις. Θεωρούσα ότι το κοινό των Τρικάλων έχει τον πολιτισμό σε ένα μεγάλο επίπεδο, αλλά μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει σε παραστάσεις καλές, δεν είναι? Όχι μόνο εμπορικές που λέμε. Ναι, αυτό βλέπω, ότι και ειδικά τα τελευταία τρία... Το φοβήθηκες όταν το ξεκίνησες? Όχι, όχι, γιατί δεν το φοβήθηκα, γιατί απήχα 2,5 χρόνια από το θέατρο. Για καθαρά προσωπικούς οικογενειακούς λόγους. Δεν μπορούσα. Και είναι ο λόγος που επέστρεψα στα Τρίκαλα. Και αποφάσισα, λοιπόν... Να πούμε λοιπόν ότι ο Χρήστος Χαρβατζάρας παλιότερα ήταν και στο Θεσσαλικό θέατρο, συνεργαζόταν για αρκετά χρόνια. Από το 92 μέχρι το 17. Εντάξει, όχι μόνο στο Θεσσαλικό, αλλά. Τουλάχιστον στο Θεσσαλικό μπορεί να σε είχαν δει πάρα πολύ δική μου εδώ. Ναι, στο Θεσσαλικό δούλεψα αρκετά χρόνια με το. Με σπουδαίους δασκάλους που με επέλεξαν, πρωτίστως στο Μέγα. Κώστα, του Μέστη, Μέγα, τον Κώστα τον Τζιάνο. Τον Τζιάνο. Τον οποίο στέλνουμε και αυτόν τα χαιρετισματά μας. Δάσκαλος όχι μόνο δικός μου, αλλά του ελληνικού θεάτρου. Ο σπουδαίος μεγάλος μου αδερφός, έτσι τον λέω στο θέατρο, ο Γιάννης ο Διαμαντόπουλος. Είχα την τύχη λοιπόν να με επιλέξουν σπουδαίοι άνθρωποι και να έχω σημαντικούς δασκάλους σε αυτή την πορεία. Γι' αυτό δεν, που με ρώτησα αν τα φοβήθηκα. Ναι. Ειδικά το πρώτο της Βλαβερές, την έπιση του καπνού, είχα την τύχη να το διδαχτώ από δασκάλους μου το 1986 για πρώτη φορά από τον Μέγα Λυκούργο Καλέργη. Έχεις κάνει και με τον Λυκούργο Καλέργη. Ναι, σαν δάσκαλος. Το είχα λοιπόν το κείμενο αυτό παρακαταθήκη μου. Το 86 τώρα σου μιλάω, Στεφάνη. Το 2000 λοιπόν το ξαναπέρασα στούντιο με τον σύγχρονο σπουδαίο σκηνοθέτη, τον Σωτήρη το Χατζάκη. Λοιπόν, σε ανάλυση κειμένου και με τους δύο. Και ήθελα να τα κάνω. Πιάστηκα εγώ με αυτά τα έργα το 2004, μαζί με ένα τρίτο, αυτός και το Παντελόνι του Καμπανέλη, στο Θέατρο Τεχνών στη Λάρισα. Πριν από 16 χρόνια μιλάω. Mm-hmm. Και αποφάσισα λοιπόν να επανέλθω στο θέατρο με αυτά τα κείμενα, τα αγαπημένα, τα οποία... γι' αυτό υπογράφω την επιμέλεια, να κάνω έτσι μια πιο σφιχτή παράσταση, γι' αυτό τα πείραξα λίγο έτσι το ένα. Το άλλο είναι αυτούσιο, του μετάφραση του κυρίου, έτσι το λέω ακόμα, Λυκούργου Καλέργη. Να πούμε λοιπόν, μια φτάνουμε στο τέλος, ότι η παράσταση θα γίνει στην Ανδρομέδα την Πέμπτη. Την Πέμπτη 27 του μηνός στις 9.30 το βράδυ. Μία ακόμα παράσταση. Αυτή είναι και η τελευταία δηλαδή. Κοίταξε, μας οδήγησε η επιτυχία ομολογουμένως των δύο πρώτων παραστάσεων στο να κάνουμε και μια τρίτη παράσταση. Ελπίζω ότι η παράσταση θα κάνει μια μικρή καριέρα σε μια μικρή, πώς το λένε, περιοδία, γιατί στη συνέχεια θα πάω να παίξω στην Καρδίτσα στο Θέατρο Όψης. Και μιλάω. Στην περιοδία. Ναι, με έχουν καλέσει αρκετοί. Θα πάει στην Αθήνα μετά το Πάσχα. Μιλάω με τη Θεσσαλονίκη και μιλάω και με άλλες περιοχές εδώ της Βορειοελλάδος. Να πάω να παιχτεί την περίοδο της Άνοιξης. Και για να. Ναι. Έφυγε λίγο η κουβέντα. Ναι, ναι. Που πήγες να με ρωτήσεις πριν για το θεατρόφιλο κοινό και όχι μόνο. Ναι. Τα τελευταία λοιπόν 3 χρόνια που είμαι στα Τρίκαλα βλέπω με πόση αγάπη και με πόση δίψα ο κόσμος, ειδικά τα καλοκαίρια. Το χειμώνα δεν μου δόθηκε ευκαιρία να δω κάτι, αλλά βλέπω τα καλοκαίρια πάνω στο Φρούριο πώς πάει ο κόσμος και με τι αγάπη και με τι δίψα να παρακολουθήσει ό,τι έρχεται. Ναι, και... παρακολουθούν Τρικαλίνη. Και είναι γεμάτα πάντο το Φρούριο. Και εδώ νομίζω και εδώ το χειμώνα πάντα γεμάτα είναι τα θεατρικά. Ναι, αυτοί που έρχονται. Αυτό βλέπω, γιατί τα Τρίκαλα εκπέμπουν κάτι όσον αφορά τον πολιτισμό που δεν έχει να κάνει μόνο με το θέατρο. Και... Έχουν πολιτισμό τα Τρίκαλα. Έχουν. Κοίταξε, ο πολιτισμός... Έχουν μεγαλώσει αυτή την κουλτούρα μέσα. Ο πολιτισμός ξεκινάει από την καθημερινότητά μας, από τον τρόπο που φερόμαστε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν οι χώροι. Εμένα πολύ αγαπημένος μου χώρος είναι το Μουσείο Τσιτσάνη. Ναι, μεν ο μήλος του Ματσόπουλου συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, αλλά αυτή η γειτονιά εκεί του Μουσείου Τσιτσάνη με τις παλιές φυλακές, τον Άγιο Κωνσταντίνο, το τζαμί, το σχολείο, το ποτάμι από κάτω, είναι μια γειτονιά εκεί πολύ ωραία.
Έχω κάποιες ιδέες, μίλησα, έχω κάνει κάποιες προτάσεις, θέλω να τις κάνω έτσι ετεκμηριωμένες για το τι άλλο μπορεί να γίνει εκεί πέρα, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν οι χώροι, αλλά οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει, ή όποιοι καλλιτέχνες με την όποια γνώση έχουν, να κάνουν προτάσεις και να πάρουν τον κόσμο από το χέρι, να τον οδηγήσουν έτσι, κάπου. Έτσι, έτσι, σωστά τα λες. Λοιπόν, Χρήστο, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και μοιράστηκες τις απόψεις σου και τις ιδέες σου μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ και σε περιμένω έτσι. Θα είμαστε την Πέμπτη. Γιατί θυμίζω και στον αέρα το λέω, ότι την τελευταία φορά έφυγες από τα Μεσάγκαλα να έρθεις στη Λάρισα να με δεις. Τώρα εδώ με τα πόδια θα έρθεις, δεν είναι τίποτα. Ναι, είχαμε φτάσει εκεί στο θέατρο, στο Θεσσαλικό, στο Μήλο του Παπά και σας είδαμε. Ωραία ήταν. Και ήταν πραγματικά πολύ ωραία παράσταση. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλά. Περιμένουμε τους φίλους και από εδώ και πέρα. Θεατρόφιλους και όχι μόνο, την Πέμπτη το βράδυ στην Ανδρομέδα. Ωραία. Εγώ τα λέω, ο Σακόπα, ο